Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ουκρανικών πόλεων συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πλήγματα σε κατοικίες και υποδομές. Την ίδια ώρα το Κίεβο είπε πως απέκρουσε επιθέσεις στο Χάρκοβο και τη Χερσόνα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε ότι ο στρατός θα ανακαταλάβει όλες τις υπορωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας. Ίσως τώρα φαίνεται σε κάποιους από εσάς ότι με μια σειρά από νίκες έχουμε πέσει σε λίθαργο. Δεν είμαστε σε λίθαργο. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη σειρά. Μια σειρά από πολύ σημαντικές λέξεις για μας, οι οποίες πρέπει να ακουστούν. Διότι η Ουκρανία πρέπει να απελευθερωθεί. Ολόκληρη. Η Μόσχα ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι απέκρουσε επιτυχώς μια ουκρανική επίθεση στην περιοχή της Χερσόνας, υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον 180 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Ίγκορ Κονασένκοφ, δήλωσε ότι καταστράφηκαν τάγκς, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και άλλο στρατιωτικό υλικό. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι πιθανό να αυξήσει τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, καθώς υφίσταται είτε στο πεδίο της μάχης.